Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που συζητάμε για το θέμα που είχε να κάνει με τα ελάφια, σε ό,τι είχε να κάνει με την εικόνα του ελαφοκομείου. Είναι πάρα πολλές οι απόψεις. Είναι αυτονόητο ότι έχει γίνει λάθος διαχείριση. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τώρα να δούμε, και αυτό ακούστηκε χθες, τι θα γίνει άμεσα. Δηλαδή να αποσύρουμε αυτά τα οστά, να τα αφούν αλλού τα οστά. Κανονικά τα οστά των ζώων πρέπει να πάνε στον κλίβανο του νοσοκομείου. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με τις ασθένειες. Μπορεί να το έχουμε υπερβεί. Το λέω καμιά φορά γιατί οι πληθυσμοί, ξέρετε, είναι εκτεθειμένοι και σε επιδημίες και σε ασθένειες όπως έχουν οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Το ζήτημα είναι, και εδώ υπάρχει μία, αν θέλετε, ένα κενό. Πόσα ζώα βρέθηκαν να είναι μέσα σε αυτό το χώρο? Γι' αυτό δεν έχω απάντηση. Προσπαθώ να καταλάβω πόσα ζώα βρήκαμε, δηλαδή, τα οποία ζουν στον χώρο. Και κυρίως να δούμε το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη γενικότερη διαχείριση των ελαφιών, για να μην το βρουν μπροστά μας. Τα λέει και χθες ο Κλεάνθης, τα λέω και εγώ. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την περιφέρεια του Αιγαίου, από το Δήμο της Ρόδου, η οποία συνεχίζεται, γιατί έτσι πρέπει, σχετικά με ένα βιώσιμο πρόγραμμα project τουρισμού, μοναδικό σε όλο τον κόσμο, το Roads Go Lab. Ξεκινάει από την Ρόδο, ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα να είναι σε εξέλιξη, παρουσιάζεται με την παρουσία και της τοποθετήσης υπουργών στο τέλος του μήνα στην Αθήνα. Έχει εμπλακεί και η ίδια η κυβέρνηση, έχει εμπλακεί ο μεγαλύτερος tour operator στον κόσμο που είναι η TUI, αλλά ξέρετε, επειδή αφορά το βιώσιμο τουρισμό, ένα βασικό συστατικό του βιώσιμου τουρισμού είναι και η πανίδα που υπάρχει σε έναν τόπο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό χωρίς δάση, χωρίς πράσινο, χωρίς ζώα, χωρίς το σύμβολο της Ρόδου? Και αυτό που λέγαμε, προσέξτε, γιατί ένα αρνητικό δημοσίευμα φέρει μεγαλύτερη δεινά από ό,τι θεωρεί κανείς μπορεί να έχει σε μια πρώτη προσέγγιση που κάνει. Εδώ είναι τα ζητήματα. Λοιπόν, κύριε Σκανδαλιάρη, ακούσαμε τον κύριο Θοδωρίδη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε αυτή την πλατφόρμα που ανεβάσατε, σε μια διαδικασία μέσω του Avaaz, να θυμάμαι καλά, υπογράψτε. Ορίστε. Στο Change. Στο Change, οκ. Okay. Yeah. Υπογράψτε για τη διάσωση του Πλατωνίου, χωρίς εσείς να κάνετε το λάθος να δημιουργείτε καμία αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει στο νησί. Πόσες υπογραφές έχουμε? Έχουμε πλησιάσει τις 40.000 υπογραφές. 40.000 υπογραφές. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν σκεφτόμαστε τη διάσωση του ελαφιού της Ρόδου, του Ντάμα Ντάμα, του Πλάτου Πλατωνίου, όπως το λένε, αυτό το οποίο είναι ένας δείκτης της ποιότητας του περιβάλλοντός μας. Για να σωθεί το ελάφι, πρέπει να του δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να ζήσει στον βιότοπό του. Ο βιότοπός του δεν είναι ούτε οι παραλίες, ούτε οι κήποι, ούτε τα χωράφια, ούτε οι πόλεις, ούτε τίποτα τέτοιο. Ο βιότοπος του ελαφιού είναι τα δάση της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό ότι τα δάση της Ρόδου έχουν υποστεί μια καταστροφική ζημιά. Καταστροφική. Και θα κάνει πάρα πολλά χρόνια να ανακάμψει το δάσος από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Και ευχόμαστε να ανακάμψει πριν το φάνε τα εγωπρόβατα, έτσι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους, με το τι συμβαίνει. Όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα εγωπρόβατα, και όσοι κινούμαστε στους συγκεκριμένους χώρους και ξέρουμε λίγο πολύ το τι συμβαίνει στην Νότια Ρόδο, στην Κεντρική Ρόδο, στην δυτική πλευρά που δεν τα λέμε, ή και οι περισσότεροι με τα χιλιάδες κατσίκια που αλωνίζουν όλες εκείνες εκεί τις περιοχές χωρίς κανέναν έλεγχο, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει χώρος για το ελάφι. Δεν υπάρχει χώρος. Άρα λοιπόν, πώς θα το λύσουμε το συγκεκριμένο θέμα? Και εδώ μπαίνει το ζήτημα ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι πολιτική βούληση να στελεχωθούν σοβαρά οι υπηρεσίες, ούτως ώστε αυτές οι υπηρεσίες να μπορέσουν να κάνουν το έργο τους όπως πρέπει. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από 5 άτομα να κάνουν τη δουλειά 50, και αυτό όλοι το κατανοούμε και όλοι το γνωρίζουμε. Για να στελεχωθούν λοιπόν, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες, να δημιουργηθούν σημεία σύντησης, να δημιουργηθούν σημεία που θα μπορούν τα ελάφια να πίνουν νερό, σκιάσεις. Όλα αυτά τα οποία. Οτιδήποτε έχει συμφωνηθεί σε ένα περίφημο roadmap, το οποίο έγινε. Αυτό ακριβώς. Με τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Αμυρά,
και με όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι, ενώ όλοι οι οποίοι παρίστανται έτσι, δεν είχαν καμία εμπλοκή. Σαφέστατα. Περιφέρεια, Δήμος, άκουγαν τι έλεγε ο Υπουργός. Σαφέστατα. Πιέζοντας τον να έρθει στη Ρόδο. Ναι, αλλά αυτά τα οποία είπε έμειναν στις κουβέντες. Ναι, και αυτή τη στιγμή μείνανε αυτά σε κουβέντες. Ήρθε και η καταστροφική φωτιά. Και, και οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν ζητάνε. Είναι λογικό να θέλουν επικαιροποίηση αυτή τη στιγμή. Γιατί μιλάμε για περιοχές πλέον οι οποίες δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Διαβάζω κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται την προχή. Ελπίζω να είναι τελευταία φορά που ασχολούμαστε με το θέμα των Ελαφιών. Κυρίως στο κάνει το λαφοκομείο είναι δεδομένο. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι αγρότες επιμένουν ακόμη στην εξαφάνιση των Ελαφιών μετά την ευαισθησία που δείχνουν οι Ροδίτες στα ζώα αυτά. Λέει κάτι για τον κύριο Σκανδαλιώτη και δεν τον κύριο Κασελάκη, αφού είναι πληθυντή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο κύριο Κασελάκη. Ο κύριο Χαρίτση είναι στη Νέα Αριστερά. Εφόσον είναι πληθυντή γραμματέα, με τον κύριο Κασελάκη είναι. Επίση, μπορεί να μα πει αντιπρόεδρο των κυνηγών για τι παγίδε που κάποιοι ασυνείδητοι βάζουν στα ελάφια. Έχετε. Κοιτάξτε, θα μα πει. Εσείς οι κυνηγοί βρίσκετε παγίδες στα δάση, ελαφιών. Αυτοί είναι λαθροφύλακες, δεν είναι κυνηγοί και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Ναι, λέω εσείς οι κυνηγοί αν βρίσκετε. Λαθροφύλακας μας. Ναι, δεν λέω ότι το κάνουν οι κυνηγοί. Έχουμε τη θηροφύλακα. Ασυνείδητη, ασυνείδητη λέει, βεβαίως. Ο θηροφύλακας μας λοιπόν, που είναι υπεύθυνος, κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει και το ελάφι. Άρα βρίσκεται, έτσι. Φυσικά και βρίσκεται και εσείς. Και βρίσκουμε. Ναι. Υπάρχουν ασυνείδητοι, υπάρχουν. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για να κάνουν αυτό που κάνουν και αγαπάνε τη φύση, αγαπάνε το περιβάλλον και το δείξαμε έμπραχτα όπου, όπως σας είπα πριν, πρώτο μας μέλημα ήταν το να δείξουμε μεγάλη σημασία στη φροντίδα του ελαφιού και του βιοτόπου τους. Μένουμε στο ελάφι το οποίο έχει σημασία και αυτή την παρέμβαση η οποία κάνετε. Μου είπατε ότι ανοίξατε πάρα πολλά ρέματα. Κάνατε σφορά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Σωστά. Και παρακολουθείτε αυτές τις εκτάσεις. Τις παρακολουθούμε φυσικά. Τις παρακολουθούμε γιατί πρέπει να, όπως σας είπα, να έχουμε δώσει μεγάλη σημασία σε αυτό γενικότερα στην Πανίδα και στη Χλωρίδα του νησιού μας. Επειδή οι κυνηγοί, εντάξει, οι κυνηγοί οι ψαράδες είναι λίγο της υπερβολής, αλλά θέλω να ρωτήσω με βάση αυτά τα οποία ακούτε. Η εκτίμηση της μελέτης λέει ότι τα ελάφια σε μία λογική προσέγγιση είναι 6.278 και σε μία υπερβολική με βάση τα τέσσερα διαφορετικά συστήματα είναι γύρω σε 7.500. Ναι. Το 7.500 ή να πάω εγώ το 8.000, το 9 έχει καμία σχέση με το 20.000 και τα 30.000 που ακούγεται από την αντίθετη πλευρά. Ακούστε κύριε Χατζιάνου, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση πόσα ελάφια υπάρχουν πραγματικά στο νησί πάνω. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν δύο άλλα προβλήματα. Όπως είπαμε προηγουμένως είναι μεταγοπρόβατα, όπου είναι χρόνιο πρόβλημα και πρέπει κάποια στιγμή να το κοιτάξουμε σοβαρά. Και υπάρχει και το πρόβλημα με τα ελάφια που με τα περιστατικά που έχουμε και με τους αγρότες, με τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες και στη Νότια Ρόδο και στο κεντρικό νησί. Μάλιστα. Και να σας πω ότι φέτος έχουμε απελευθερώσει πάρα πολλά ελάφια που πιάστηκαν μέσα σε δίχτυα. Ναι, βεβαίως. Μέλη του κυνηγητικού συλλόγου έχουν απελευθερώσει αρκετά ελάφια. Μα φέτος. Το κάνετε και εσείς, το κάνουν και οι δασοφύλακες και είναι μια εικόνα η οποία νομίζω είναι καθημερινότητα. Και πρέπει να σταθούμε πάνω από το πρόβλημα και να δώσουμε σημασία και στον άνθρωπο και στα ζώα τα οποία είναι το σύμβολό μας. Κύριε Σκαδαλιά, αν μου επιτρέπετε να μην ξεχνάμε τη δράση, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι που οι κυνηγοί στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργούν θετικά προσπαθώντας να βοηθήσουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά μην ξεχνάμε και τους υπόλοιπους εθελοντές, οι οποίοι τρέχουν δηλαδή καθημερινά, για κάθε Κυριακή, για κάθε Σάββατο, δημιουργούν ομάδες, πηγαίνουν, ταΐζουν συστηματικά. Έχουμε δείξει πολλές φωτογραφίες για σαφέστατα, τα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται όμως να περιμένουμε, δεν γίνεται να περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα από τους εθελοντές. Έχουν περάσει μήνες από τη φωτιά και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει φτιαχτεί μια υπηρεσία που θα ασχοληθεί σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς εκεί το πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει διαχρονικά. Το λέω ότι οι εθελοντές έρχονται ως συνεπίκουροι μιας προσπάθειας. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μπροστά.
Εδώ χρειάζεται και πολλές φορές οι εθελοντές να είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν μία δομή, διότι η δασική υπηρεσία είναι σε υπαλλήλους. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, λέμε γιατί ρωτάει ένας άνθρωπος λογικά, έχει η δασική υπηρεσία ευθύνες. Σε ό,τι έχει να κάνει το λαφοκομείο, όχι, δεν έχει ευθύνη. Όχι. Εκεί όχι, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Θα πρέπει η πολιτεία. Αλλού η πολιτεία όμως έχει ευθύνη στο να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες για να μπορούν και αυτοί να δουλέψουν. Η πολιτεία πρέπει κάποια στιγμή να δώσει πίσω και κάποια πράγματα για να μπορέσει να διατηρηθεί η ισορροπία στο νησί. Δεν γίνεται δηλαδή να μιλάμε για βιώσιμο του τουρισμού, για περιβάλλον, για χίλια δύο και να μην υπάρχουν όλες αυτές οι υποδομές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έρχονται και άλλα μηνύματα. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τον κόσμο. Έτσι, διότι ρωτάμε, λέει ένας τηλεθεατής, πώς μπορεί να αντέξει αυτή η φήμη της Ρόδου με τα τόσα τραγικά που συμβαίνουν. Να σας πω πάρα πολύ απλά. Κοιτάξτε, σας το λέω πάρα πολύ απλά. Η είδηση είναι, λέει, όχι όταν ένας άνθρωπος, όταν ένας σκύλος δαγκώσει έναν άνθρωπο, αλλά όταν ένας άνθρωπος δαγκώσει ένα σκύλο. Το να βάλεις ότι είχαμε νεκρούς, δεν θα το διαβάσει κανείς, δεν ενδιαφέρει κανείς. Το θέμα του ελαφρύ θα παίξει παντού. Παίζει παντού. Διότι έχει αλλάξει πλέον η κατάσταση σε αυτόν τον πλανήτη. Μιλάμε για κλιματική κρίση. Απασχολεί τον ΟΗΕ, απασχολεί όλες τις κυβερνήσεις αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με την ερμοποίηση, δηλαδή Αφρική, θα τα δούμε στη συνέχεια και στο δεύτερο μέρος. Άνθρωποι χάνουν το βιός τους, διότι με την ερμοποίηση, με την αλλαγή του κλίματος, πεθαίνουν ζώα άνθρωποι. Είναι ένα βασικό κομμάτι, άρα λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία είναι στην ατζέντα. Είναι στην ατζέντα της εποχής. Ατζέντα 2.30 αφορά το βιώσιμο περιβάλλον. Όλα αυτά τα θέματα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ένα ατύχημα, το λέω πάρα πολύ απλά. Καλά το ο άνθρωπος, καλό είναι να το καταλάβουν και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, κύριε Σκαδαλιάρη, 40.000 μου είπατε από αυτήν την πλατφόρμα. Βλέπω τώρα εδώ πέρα νέους συλλόγους, οικολογικές οργανώσεις να ξαναβάζουν το ζήτημα πολύ δυνατά, να ζητάνε παρεμβάσεις και βεβαίως μου έρχεται και μία πληροφορία για τους υπερπληθυσμούς, ότι από τη Γερμανία οι Γερμανοί ψάχνουν πώς θα αντιμετωπίσουν τους υπερπληθυσμούς των λύκων στη Βαυαρία. Άρα είναι ζητήματα για τα άγρια ζώα, γιατί άγριο ζώο είναι το ελάφι, τα οποία μπαίνουν και στην Ευρώπη. Και δεν ξέρω αν κάποιος από τους δικούς μας ευρωβουλευτές έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία. Και μακάρι να καταφέρουμε λίγο αργότερα μια σύνδεση που είναι προγραμματισμένη για να ακούσουμε αν από την πλευρά της Ευρωβουλής υπάρχει κάποια τέτοια είδηση, κάποια τέτοια σκέψη. Λοιπόν, κύριε Σκόφιλε, τώρα τι γίνεται με τα θυράματα, εσείς να ρωτήσω, με το κυνήγι και τα λοιπά, με την περίοδο. Εσείς τι κατήρξατε φέτος στο δάσος? Αυτή τη στιγμή το κυνήγι είχε απαγορευτεί. Ναι. Έτσι. Καλά, στις ζώνες που γενικά υπάρχουν. Είναι περίοδος αναπαραγωγής και γονεοποίησης. Έχουμε προγραμματίσει εμπλουτισμό νησιώτικης Πέρδικας και έχουμε κάνει ήδη και σε καταφυγιά άγριες ζωές και γενικότερα σε όλο το νησί. Ναι, μόνο στη Ρόδα, γιατί εσείς κατά καιρούς κάνετε κάποιες δράσεις σε κάποια μικρονήσια εδώ. Για την ώρα μόνο στο νησί μας, ναι. Για την ώρα μόνο στο νησί. Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτή την ώρα προσπαθείτε και εσείς να συμβάλλετε με τη μεταφορά και τροφή στα ελάφια και με τις πηγές στα ελάφια. Η εικόνα ήταν άσχημη για να κάνει τις πηγές, δηλαδή ήταν κλειστά ποτάμια, με ξεραμένα ποτάμια. Πώς ήταν η κατάσταση στα ρέματα? Έχει χρόνια να γίνει μια ανάλογη δράση. Την πραγματοποιήσαμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Άρα εσείς τους εθελοντές οι οποίοι έχουν μια συστηματική δράση τους συναντάτε, έτσι, στα δάση? Να σας πω κάτι, μετά την πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου όντως υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση στο κομμάτι και στη διάσωση του ελαφιού. Όπου με την πάροδο του χρόνου κάπου σταμάτησε να υφίσταται. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τι έχει γίνει, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε κάποιες συλλόγοι τις υποκρισίες και να ασχοληθούμε με τη δράση και τις πράξεις για να μπορέσουμε να σώσουμε το ελάφι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκαδαλιάρη, επίλογος για να κλείσουμε το θέμα. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που συζητάμε. Μακάρι να είναι για το ένα φορά, θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η τελευταία φορά που συζητάμε. Όλοι είναι συγκλονισμένοι, όλοι είναι αγανακτισμένοι.
Έτσι, δεν ωφελεί κανείς να ψάχνει τώρα και νομίζω ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Ρόδα αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Ρόδα αυτή τη στιγμή, αν με επιτρέπετε, είναι βλέπουμε το τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή. Και όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με την γενικότερη αδιαφορία η οποία υπάρχει στον τομέα της διαχείρισης των φυσικών μας πόρων. Και φυσικοί πόροι δεν είναι μόνο οι παραλίες και τα νερά και τα φράγματα, φυσικοί πόροι είναι και τα δάση, φυσικοί πόροι είναι όλο το βιοσύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στο νησί, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον τόπο και πηγή φυσικά και μπορεί να είναι και πόλος έλξης ενός διαφορετικού τουρισμού ανθρώπων οι οποίοι τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτό το πράγμα, να πηγαίνουν σε ένα βουνό για παράδειγμα ή σε ένα μέρος το οποίο μπορεί να τα συνδυάσει όλα αυτά όπως είναι η Ρόδος και δεν το έχουμε προωθήσει ιδιαιτέρως. Δηλαδή το μόνο το οποίο θέλουμε να πουλήσουμε εδώ πέρα είναι την παραλία. Μα συμβαίνει με εμάς έτσι τώρα πλέον το Σαββατοκύριακο. Πηγαίνει σε χώρους και σε τόπους που υπάρχει δάσος. Σαφέστατα. Δεν σου κάνει, μάλλον σε στεναχωρεί, σε καταλακώνει η εικόνα όταν πηγαίνει από τη Λάρδο στα Λάρμα, από το Ασκληπιό, από το Λάρμα στο Ασκληπιό ή προς τον Άγιο Ισίδρο, βλέποντας αυτή την εικόνα, έτσι, τη μαύρη εικόνα. Ή προς το Βάτι, ή προς το Ιωγεννάτη. Εγώ φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται και η σεζόν πλησιάζει επικίνδυνα αυτή τη στιγμή. Κατά μήκος της Εθνικής Οδού και κατά μήκος, ας πούμε, προς τις νόσεις, τις νότιες περιοχές, θα συναντούμε πολύ συχνά ελάφια. Ο τουρίστας που θα οδηγάει θα είναι συνειδητοποιημένος, θα ξέρει ότι συμβαίνει. Σε μένα μπροστά έχουν πεταχτεί πέντε φορές. Ένα SOS έχει να κάνει με την σήμαση η οποία οφείλει να μπει. Διότι αν εμείς συζητάμε για 7.000 ελάφια, επειδή επικαιροποίησα τα στοιχεία και είδα τα σχετικά, στην Σουηδία κυκλοφορούν 400.000 αλογοελάφια, αλλά ανά 500 μέτρα εκεί που υπάρχει το πρόβλημα ή ανά 200 μέτρα υπάρχει ειδική σήμαση και φράχτης. Και υπάρχει και φράχτης και περιορισμός. Σαφέστατα. Αυτά τα οποία έχουν δοθεί από τη μελέτη, ας μην περιμένουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να τα κάνει αυτά, τουλάχιστον σημάσεις, ας τις κάνουμε εμείς πάνω στους άξονες που έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Είναι συγκεκριμένοι άξονες. Είναι συγκεκριμένοι. Έχουμε δείξει τις σχετικές, έτσι, σχετικά στοιχεία από τη μελέτη στο κανάλι μας. Έχουμε προσεγγίσει όλο το θέμα. Άρα αυτό είναι ένα καμπανάκι. Κάντε κάποιες σημάσεις πριν να ξεκινήσει σεζόν. Διότι θα συναντάς περισσότερα ελάφια στο Γενάδη από Λακιά από ότι θα συναντάς έτσι, επισκέπτες μέσα στην παλιά πόλη της Ρόδου. Mm. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Σκανδαλιάρη. Ευχαριστώ θερμά και σας κύριε Σικόφιλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε από τα τοπικά ζητήματα στα διεθνή ζητήματα γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν άρδιν. We'll be right back.